Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι στο πρώτο και δεύτερο βαθμό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα φιλοξενούμε στην Περιφερειακή Ενότητα Πλώρινας όλους εσάς, να μην ονοματίσω ξεχωριστά το καθένα. Αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κ. Πρόεδρος, ο κύριος συνάδελφος, ο κ. Ηλιάδης, ονομαστικά λίγο πολύ στο ποιοι παραβρίσκονται. Είναι μια σημαντική στιγμή για την Περιφερειακή Ενότητα Πλώρινας αλλά και για την Δυτική Μακεδονία. Ένα τόσο σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη ευαισθησία να το προσεγγίσουμε έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές οι κινήσεις μας οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν μέσα από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέμα σημαντικό, ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα Πλώρινας, μια και το σχεδιαζόμενο κομμάτι, η λεγόμενη μικρή ΔΕΗ, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και έχει δοθεί μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από λίγες ώρες, στη διαβούλευση, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες, η καθοδοποιία, θα έλεγα, οι μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Πλώρινας, όπως είναι το Αμύλιο 1-2, η Μελίτη 1, η υποκατασκευή μονάδα 2 της Μελίτης, τα ορυχεία στο σύνολό του, θα έλεγα, της Περιφερειακής Ενότητας, φυσικά συμπληρώνουν αυτό το πακέτο, όπως είναι γνωστό, και με υδροηλεκτρικούς σταθμούς ή άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αυτό το πακέτο, όταν περάσει στους ιδιώτες, και επειδή όλοι γνωρίζουμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζει διάφορα θέματα ζωτικής σημασίας, όπως είναι το περιβάλλον, όπως είναι τα εργασιακά και όλα αυτά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μία τέτοια προσπάθεια θα είναι πολύ δύσκολη στο μέλλον και μάλιστα ίσως θα είναι πολύ σκληρή για όλη την περιοχή, για όλους τους εργαζόμενους και για οτιδήποτε μπορεί να έχει συνέχεια με αυτό. Είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με ομοψυχία, όπως το έκαναν στις προηγούμενες συναντήσεις και το Εργατικό Κέντρο και ο Δήμος Αμυλαίου και ο Δήμος Πλώρινας, μέσα από κοινές προσπάθειες, και φτάνουμε πλέον στο κορυφαίο όργανο που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, να δούμε πώς ακριβώς θα σχεδιάσουμε αυτή τη λύση για το καλό του τόπου, αν θέλετε, και φυσικά για το σύνολο των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να έχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο και εγώ θεωρώ ότι με την τοποθέτησή μου αυτή δεν θα χρειαστεί να ξαναπάρω τον λόγο για να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε το θέμα, μια και σήμερα βρίσκονται πάρα πολλοί αγαπητοί φίλοι, όλοι κατά την άποψή μου. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω και κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι καιρός να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ.